Έχουμε κοντά μας την κυρία Διαμάντω Μανολάκου από την Β' Περιφέρεια του Κόμμονς Κόμματος Ελλάδας. Απ' την Β' Πειραιά. Καλή σα μέρα. Καλή Περιφέρεια. Από την Βίτα βεβαίως. <σχ> <σχ> Κάθε άλλο παρά... Σα ενδιαφέρει αυτά η ε, 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 αλήθεια. Ε. του ΝΑΤΟ. <laughs> ε, να πάμε κατευθείαν όμω στι γαλλικέ εκλογέ. Γιατί... Και τον ΝΑΤΟ μα ενδιαφέρει, ενδιαφέρει, γιατί ναι, δολοφονικά ναι, όχι σχέδια ως, έχει βέβαια, και προγραμματίζεται. Αν θέλετε ακριβώ να συμμετάσχετε, αυτό λέω. Ναι. Ε, θα μα πείτε και για τον ΝΑΤΟ, αλλά να ξεκινήσουμε από, από τι γαλλικέ εκλογέ και την εικόνα που σχηματίζετε εσεί από το πρώτο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα <laughs> λίγο πολύ αναμενόταν ότι αυτό θα είναι. Όμω το ποσοστό τη ΛΕΠΕΝ είναι υψηλό και το λέω γιατί γιατί τη θρέφει η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων της Γαλλίας και στη συγκεκριμένη περίοδο η κυβέρνηση Μακρόν. Εξάλλου ήταν πολλές οι κινητοποίησεις και τέλος του Μάρτη από τους εργαγάλους εργαζόμενους που ζητούσαν σταθερότητα στην εργασία και αυξήσεις μισθών. <Κι> Ποιο ήταν το υπαρθμόνινα πρόβλημα, η ακρίβεια, όπως και στην Ελλάδα. Άρα πάτησε ακριβώς τα προβλήματα και στην αντιλαϊκή πολιτική, γιατί οι φασίστες ε, χρησιμοποιούν το λαϊκισμό, στην κυριολεξία ε, για να παγιδεύουν ε, λαϊκέ ε, ψήφου. Άρα, αυτό πιστεύετε Λεπέν. ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ευρώπη και τη χώρα μα, όλη αυτή η άνοδο τη ακροδεξιά, στο πλαίσιο αυτό που το θέτεται, τη ακρίβεια. Ε, Βεβαίω, γιατί ε, οι πολιτικέ, είτε σοσιαλδημοκρατικέ είτε κεντροδεξιέ, είναι οι ίδιε, δηλαδή η σκληρότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, αν και ο πλούτο που παράγεται είναι πολύ περισσότερο, συγκεντρώνεται όμως και σε λιγότερους γιατί αυτό είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα και το λέω αν θέλετε και με αφορμή και στην Ελλάδα έχουμε ε, υψηλούς ρυθμούς ΑΕΠ όμως ο λαός ε, δυστυχεί η ακρίβεια και η φτώχεια διευρύνονται, συνεπώς δίνουν τροφή σε φασιστικά μορφώματα. Και μάλιστα, αν θέλετε, το συνδέουμε ακόμα και με την προκλητική εμφάνιση της αντιδραστικής κυβέρνησης Ζενεύσκη με τα δύο στρατιώτες από το ναζιστικό τάγμα Αζόφ. Δηλαδή, σου το προβάλλανε μέσα στο κοινοβούλιο σου. Ωστόσο... Μεγάλη ντροπή, μεγάλη πρόκληση να το χειροκροτούν οι Έλληνες βουλευτέ. Ωστόσο, κυρία Μανουλάκου, πώς... Συνεπώς, συνεπώς, η άνοδο των φασιστών τροφοδοτείται από τις αντιλαϊκές πολιτικές. Και ε, έχει ενδιαφέρον το εξής. Να δει κανεί και πώς δόθηκε η εκλογική μάχη στη Γαλλία. Ποια ήταν τα σημεία αντιπαράθεσης. Ε, τα σημεία αντιπαράθεσης ήταν πολύ λίγα συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό και το λέω γιατί η μάχη δόθηκε και στο ενεργειακό που και οι δύο ε, προωθούν την πυρηνική ενέργεια ο Μακρόν ουσιαστικά μίλησε για επέκταση των πυρηνικών αντιδραστήρων και συντήρηση ήδη των παλιών που σκοπεύανε να κλείσουν. Ε, και η Λεπέν μιλούσε για πυρηνική ευημερία και περιορισμό των ΑΕΠ. Ωστόσο, κυρία Μαρδάκη, πώ εκτιμάτε εσεί το γεγονό ότι σύμφωνα με του αναλυτέ που ε, βλέπουν τώρα οι εκτιμήσει του φω δημοσιότητα ότι ένα 30% του μελανσών. Ε, για το δεύτερο γύρο, λέει ότι θα προτιμήσει τη Λεπέν. Ε, κοιτάξτε να δείτε, πάντα ο κόσμος εκβιάζεται με το μιστόλη στον κρόταφο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βγαίνει ο Μακρό να κάνει φιλουλαϊκές δηλώσεις για τον προγραμματισμό του. Σας λέω, δηλαδή, παραμένουν θύματα ε, του λαϊκισμού των οφαστών. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρουμε το λέω με την έννοια... Ναι, σοφώς, τις εκτιμήσεις. ούτε, ο Μελανσόν είναι κάποιος επαναστάτη που θέλει να αλλάξει στο δικαιότερο. Ο είναι ένα, δήλωσε, νοστικό... βέβαια, ότι είναι, είναι, η... είναι ένα πορτουνιστικό σοσιαλιστικό κόμμα που ουσιαστικά δεν συγκρούεται με την αστική διαχείριση, απλώς αναφέρεται σε αυτά που είναι κατά των εργαζομένων. Δεν μιλάει για ανατροπή της εκμετάλλευσης. Ε, αλλά ε, όμως κανείς δεν ξέρει το τι θα γίνει. Ε, συνεπώς το φόβητρο του φασισμού υπάρχει και το αντίδοτο είναι ο αγώνας του εργατικού λαϊκού κινήματος ε, για τα δικαιώματά του, για το βιωτικό του επίπεδο, για τη δική του εξουσία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα περάσουμε και στα δικά μα, κυρία Μανολάκου, αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτέ. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι εξετάζει την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Είναι ένα μέτρο που θα στηρίξετε αυτό. Εμείς ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, γιατί από τότε είχε αρχίσει η ακρίβεια, δεν είναι. Απλώς επιδεινώθηκε με το πόλεμο. Ήδη είχαμε καταθέσει σχέδιο νόμου που ζητούσαμε την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, γιατί από εκεί ξεκινάει. Δεν υπάρχει προϊόν που να παράγεται και να μεταφέρεται χωρίς τη χρήση ενέργειας. Όταν ο επιδράει στα, στα πάντα, στην κυριολεξία. Ε, και βεβαίως προτείνουμε και το μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Ε, αυτό θα ήταν μια ανακούφιση. Όμως μας την έχουν απορρίψει επανειλημμένα. Ε, και δεν είναι τυχαίο ότι στη, στην απεργία ε, της περασμένης Τετάρτης, ποιο ήταν το αίτημα και η διεκδίκηση, ενάντια στην ακρίβεια, συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάθε χώρο δουλειά και αύξηση μισθών. Και βέβαια ενάντια στη συμμετοχή στο πόλεμο. Και μάλιστα οι απεργιακές συγκεντρώσεις ήταν πολύ δυναμικές, ήταν ενθουσιώδεις και βέβαια δώσανε και συνέχεια ότι την πρωτομαγιά πάλι στους δρόμους θα είναι, δεν σταματάνε δουλειά στους χώρους εργασίας για μεγάλες συμμετοχές. Άρα είναι απέτηση. Είναι διεκδίκηση, είναι πίεση του εργατικού κινήματος. Βέβαια, να πω και κάτι, ότι αυτές οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις σημαδευτήκαν στη Θεσσαλονίκη από σύλληψη 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ανέτια, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης επειδή εκδηλωνόντουσαν κατά του υπεριαλιστικού πολέμου και τη συμμετοχή της χώρας μας. Που και οι επιπτώσεις από εκεί και από το εμπάρκο είναι πολύ μεγάλες. Τώρα ε, λένε ότι η αντιπολίτευση έχει την πολυτέλεια να, να, προτείνει με μεγάλη ευκολία κάποια οικονομικά μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών. Αλλά απ' την άλλη η κυβέρνηση που διαχειρίζεται οικονομικά Αντιτείνει ότι δεν μπορούμε να αναρκοθετήσουμε την πορεία τη οικονομία και να διακινδυνεύσουμε επάνω που ξεπληρώσαμε τώρα το Δούνο του να ξαναμπλέξουμε το Ισοϊκό με μνημόνια. Και του. Ναι, επειδή την Πέμπτη θα σε κατατεθεί και συμπληρωματικό προπολογισμό, εγώ θα θυμίσω τον προπολογισμό του 2022. Εκεί τα δώρα προ το κεφάλαιο και του επιχειρηματικού ομίλου ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Είναι πολύ απλόχεροι όταν είναι να ενισχύσουν το κεφάλαιο. Όμω πολύ τσιγκούνιδε όταν είναι να ενισχύσουν το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων για να μην βασανίζεται. Το λέω γιατί. Ε, να, τώρα που μου έρχεται. Πληρώνουν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοβιομήχανοι έμφυα. Όχι βέβαια. Θα μπορούσαν να μαζέψουν από εκεί μάνι-μάνι κάπου τεσσαραβεί. Εξαιρούνται όμω οι φοροαπαλλαγέ ε, ε, ενισχυθήκανε ε, και μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους και από τους στρατηγικούς νόμους και μια σειρά ε, τους δίνουν δωρεάν εργατικό δυναμικό και ήδη στο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ ε, ήδη αυτό ενισχύεται. Μειωθήκαν οι εργοδοτικές εισφορές κατά τρεις μονάδες. μαζέψανε 800 περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Και αν σας τα μαζέψω βλέπει κανείς ότι ο προϋπολογισμός το 95% των φόρων μαζεύονται από τα λαϊκά στρώματα και βέβαια η μεγάλη μερίδα δίνεται στο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ε, συνεπώς, για τις οικονομικές δυνατότητες που λέει η κυβέρνηση, είναι ακριβώς ε, η σκληρότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων ή η η φορολιστία τους για να ευημερεί το κεφάλαιο. Και βέβαια, ακόμα και από τον πόλεμο, οι εφοπλιστές πληρώνουν φορούς. Μέσα από το άρθρο του συντάγματος είναι κατοχυρωμένοι. Και στο ΝΑΤ χρωστάνε ένα σωρό ρο... εκατομμύρια που βέβαια μέσα από τον ΕΦΚΑ κλπ. Ε, έχουν ξεχαστεί τελείω. Γι' αυτά μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα φωνάζει, κανεί άλλο. Γιατί κάνουν πλάτη στο κεφάλαιο. Ε, ξέρω ότι ξεκινάτε τη μέρα σα. Έχετε το προνόμιο αυτό νωρί-νωρί. Και έχετε τη μέρα μπροστά σα. Γιατί έχετε το, του λίμνε έχετε πολλά θέματα στον Πειραιά τα οποία τρέχετε εσεί ε, εκ μέρου του κόμματό σα. Ε, τι μηνύματα παίρνει από τον κόσμο εκεί, πώ θα τα φέρει η βόλτα τώρα που ναι, ενώπιον του Η χαρά μα, το λέω, ε, πραγματικά είναι να πηγαίνουμε στου χώρου δουλειά. Για δύο λόγου. Ο ένα είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε τι συνθήκε που δουλεύουν και εργάζονται και τα προβλήματα που έχουν. Ε, γιατί, γιατί ακριβώς αυτά θέλουμε να τα μεταφέρουμε ζωντανά και μέσα στη Βουλή αλλά και έξω στη Βουλή με τους αγώνες. Ε, το δεύτερο είναι ότι ε, μπορούμε να τους ακούσουμε και να νιώσουν ότι υπάρχει κάποιος, ναι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είναι μαζί τους και κοντά τους. Τι κλίμα εισπράττεται αυτή τη στιγμή. Να σας πω, θα σας πω δύο παραδείγματα έτσι ε, χαρακτηριστικά θα έλεγα ότι το ένα ομόφωνο είναι η αγανάκτηση για την ακρίβεια. Μου είχα πάει σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία 11 η ώρα το βράδυ που αλλάζουν βάρδιες και θέλουμε να δούμε ακόμα περισσότερους εργαζόμενους. Ε, στο θέμα της ακρίβειας και τα αίτια ε, υπήρχε ομοφωνία. Ακόμα και ο προϊστάμενος που παίρνει με ένα καλύτερο μισθό και αυτός έλεγε δεν φτάνει, δεν μπορούμε να ζήσουμε ή σε έναν χώρο του δημοσίου που εκεί η εργασία είναι μόνιμη, σταθερή κλπ. Ε, ήταν από ό,τι μου λέγανε ε, σύντροφοι του χώρου, ε, ορισμένοι που δεν μιλάγανε ποτέ. Λέει, χρόνια κάνουμε περιοδία, δεν μας μιλάνε, δεν εκφράζονται. Εκείνη την ημέρα εκφραζόντουσαν για την ακρίβεια. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Αυτή η πολιτική είναι σκληρή, σκληρότατη. Είναι υπέρ του κεφαλαίου και ο πόλεμος την ενισχύει. Γι' αυτό, αν θέλετε, και εμεί σήμερα λέμε ότι η πατριωτική και διεθνιστική θέση είναι... Καμία εμπλοκή στον πόλεμο, γιατί στέλνεται και στρατιωτικό σώμα στη Βουλγαρία για να ενισχύσει το σώμα μάχης του ΝΑΤΟ. Εξοπλιστικά ο Ζερέσκη με προκλητικό τρόπο ζητούσε... Και έχουν στείλει και προγραμματίζουν και άλλα. Και βέβαια αυτή τη στιγμή αυτός που την πληρώνει είναι ο Ουκρανικός λαός. Η αλληλεγγύη λοιπόν απέναντι στον Ουκρανικό λαό είναι να σταματήσει ο πόλεμος εδώ και τώρα και καμία εμπλοκή της χώρας μας. Έτσι εκφράζουμε και τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας. Και ταυτόχρονα δυνάμωμα... Των σωματείων, των συνδικάτων, των εργατικών κέντρων, ε, στη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας παντού και αύξηση των μισθών έτσι όπως τα βάζουν ε, τα εργατικά συνδικάτα. Εσεί είστε υπέρ των εκλογών, δηλαδή να γίνουν εκλογέ αυτή τη στιγμή όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με κάθε ευκαιρία. Τη λύση δεν τη δίνουν οι εκλογέ. Τη λύση τη δίνουν οι αγώνε του εργατικού κινήματο. Αυτή είναι η δύναμη. Γι' αυτό όταν λέμε όλοι τους δρόμους, στην κυριολεξία, για να πιέσουμε για φιλολαϊκές λύσεις, αλλά όμως και βάζοντας στόχο να κάνει κουμάντο πραγματικά είπατε, ο λαός και είπατε, να έρθει στην ουσία. ότι είναι μια οικονομική πολιτική, μια πολιτική σκληρή και ότι θέλετε φιλολαϊκές λύσεις. Ε, η πρόταση Τσίπρα για προοδευτική διακυβέρνηση φαντάζομαι δεν σας αφορά. Μία όμω κυβέρνηση ΨΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ, ε, θα τη βλέπατε με καλύτερο μάτι, θα μπορούσε να φέρει πιο φιλολαϊκέ λύσει. Ε, θα σα πω για να βγάζει κανεί συμπεράσματα και από τι εκλογέ ε, τι γαλλικέ. Ε, η λύση ε, ε, αυτή που ζητάει ή προτείνει ο Σύριζα, δηλαδή ε, προοδευτική κυβέρνηση. Ποια προοδευτική κυβέρνηση; Δηλαδή την Αλεξανδρούπολη ποιος την έδωσε ο Σύριζα δεν την έδωσε. Ποιος χειροκροτούσε σήμερα ε, την περασμένη ε, Πέμπτη στη Βουλή; Δεν ήταν ο Σύριζα. Το, το ΝΑΤΟ δεν χειροκροτεί για να μπορούμε να ξεδιαλύνουμε ποιο είναι προδευτικό και ποιο είναι συντηρητικό και αντιλαϊκό. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει εξετάσεις και δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Στη Γαλλία λοιπόν, γιατί έχει πέσει σχεδόν να έχει εξαφανιστεί το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί, γιατί συμπορεύτηκε ε, συγκυβέρνηση με τη Σοσιαλδημοκρατία, την περίοδο τότε που βομβαρδίζανε και τη Ιουγκοσλαβία, και το ίδιο έγινε και στην Ιταλία και που βρέθηκε στο μάτο Γιατί? Γιατί, ξέφυγε από το ρόλο, συμβιβάστηκε και δεν εξυπηρετεί το ρόλο που έχει. Δηλαδή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού, της ειρήνης, πόλεμος ενάντια στην εκμετάλλευση. Και βέβαια, λαϊκή Ευημερία. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι εσεί δεν το λοιπόν, Ο ΣΥΡΙΖΑ α, δεν μπορεί α, να στρίψει το τιμώνι πιο αριστερά άρα, που λοιπόν, να το Δεν δε, δε μπορεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και σαν αντιπολίτευση δίνει εξετάσει στο κεφάλαιο στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να είναι ένα καλύτερο διαχειριστή. Ε, 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 εξάλλου, ποια είναι η κατηγορία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είσαι ανήκαν η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν καταδικάζει τη συντηρητικοποίηση την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά ότι είναι αποτέλεσμα κακή διαχείριση και ότι αυτός θα μπορέσει να τα κάνει καλύτερα. Μα όταν οι δεσμεύσει είναι δεδομένε. Εδώ μιλούσαμε για το θέμα τη ενέργεια. Γιατί ο κλείσιμο των λιγνητικών πεδίων όλοι το έχουν υπογράψει και το έχουν συμφωνήσει ε, Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Η Απλά νέα... ήρθαν τα νέα δεδομένα και ανέτρεψαν κάποια πράγματα. άρα λοιπόν ήρθε σήμερα για να, για να, αποδείξει ότι είναι μια κοροϊδία εξάλλου οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Βεβαίω μπορεί να, να τι χρησιμοποιήσει. Δεν λέει κανεί όχι. Αλλά όμω σε συνδυασμό και ώστε το ενεργειακό μείγμα να αξιοποιεί του εγχώριου ενεργειακού πόρου. Και έχουμε αρκετού για να είμαστε και αυτάρκη και να υπάρχει και φτηνή ενέργεια και στα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία. Ε, λιγνήτε, σχεδόν είναι γεμάτη η Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολύ καλά φίλτρα και από τη Βρετανία και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δεν είναι ρηπογόνα. Ε, 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 γεωθερμία. Ε, οι υδροηλεκτρικά έργα της Μεσοχώρας είναι έτοιμο το 80% και δεν το τελειώνουν που θα δίνει ενεργειακούς πόρους όλη την περιοχή. Άρα ε, το τι σχεδιάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίζουν και οι ελλην ελληνικές κυβερνήσεις είναι τι συμφέρει στο κεφάλαιο. Τώρα με τις οικονομικές καπιταλιστικές κρίσεις δεν επενδύανε γιατί δεν υπήρχε αγοραστική δύναμη. Άρα κεφάλαια λίμναζαν και θέλανε μία διέξοδο για το κεφαλαιοκράτη, το να μένει κεφάλαιο στην άκρη είναι ζημιά να μένει στον παγούλο. Θέλει να το επενδύει και να ξανακερδίζει. Άρα τι βρήκανε, βρήκανε τη διέξοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως αυτή η αναρχία και η μονοκαλλιέργεια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργεί καταστροφή. Δεν είναι με βάση ένα ε, σχεδιασμό για να μην χτυπηθούν και το περιβάλλον αλλά ε, και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Φυτεύουν πάντου. Εδώ φυτεύουν φωτοβολταϊκά ακόμα και σε γη υψηλής παραγωγικότητας που είναι για τρόφιμα. Και όταν λέμε υψηλή παραγωγικότητα σημαίνει ότι έχουμε. Θα το βρούμε κα... μπροστά μα, λέτε, το πρόβλημα αυτό. Ε, με το... Μα, ε, μα βέβαια. Με τα έφορα χωράφια. Ε, ε, δεν είναι απλώ έφορα. Έχουν γίνει παρεμβάσει, είτε αρδευτικά είτε στραγγιστικά έργα. Ε, δηλαδή, έχει επενδυθεί κεφάλαιο για τη βελτίωσή του. Έχουν φτιαχτεί ειδικοί δρόμοι για να έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα και να ε, παράγουμε και περισσότερο και σε καλύτερε τιμέ. Και έρχονται και και τη μετατρέπουν σε βιομηχανική. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό. Είναι τι συμφέρει το κεφάλαιο και τι θα οικονομίζει στην κυριολεξία. Και από ό,τι φαίνεται και σήμερα, είναι αδιέξοδη η πολιτική του, γιατί από μόνο ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια δεν μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε και ψέματα. Και λιγνητικά πεδία ξανανοίγουν. Δυστυχώ σε μερικέ περιπτώσει έχουν εγκαταλειφθεί και μονάδε και μηχανήματα και είναι δυσκολότερη η εξόριξη. Ε, αλλά και το LNG που προωθεί η Αμερική. Ε, ουσιαστικά είναι ρηπογόνο και επανακριβό. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά συμφέρει ε, τους συγκεκριμένους οικονομικο... τα συγκεκριμένα οικονομικά μεγαθύρια. Το λέω γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και η οικονομία και ο πόλεμος. Γιατί ο, 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 αυτός ο εμπειραλιστικός πόλεμος τι είναι. Είναι μοιρασιά των ενεργειακών πόρων με τα όπλα. Στο κορμί της Ουκρανίας. Ναι, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε είναι καμία εμπλοκή της χώρας μας και απέτηση από όλου τους λαούς να σταματήσει εδώ και τώρα ο πόλεμος από τη ρωσική εισβολή. Μάλιστα. Και με αυτό το μήνυμα να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας, την πρωινή επισκόπηση και για όσα μας είπατε. Ευχαριστώ και εγώ.